χωριά και πολιτείες. Χώρες και κάστρα και βουνά ήρθα και στο δικό σας τόπο. Άλλο από τούτο που φορώ δεν έχω ράσο, άλλο από τούτα που μιλώ δεν έχω λόγια, κι άλλη από τούτη την πικρή πατρίδα μου δεν έχω. Οι άγριοι τουρκοβενετικοί πόλεμοι του 1684-1718 είχαν ισοπεδώσει ολόκληρη την Ελλάδα. Ο ολόγιος της εποχής εκείνης, Ευγένιος Γιαννούλης, γράφει σε επιστολή του πως η παιδεία και τα γράμματα είχαν σχεδόν εξαφανιστεί και οι κάτοικοι εξαγριώθηκαν και έμειναν αναλφάβητοι. Παπάς να βαφτίσει ή να θάψει τους χριστιανούς δεν υπήρχε. Σπάνιον τι χρήμα ο ιερεύς εκεί, τονίζει ο ίδιος. Ερείπιον τώρα περηφανές η Ελλάς και θρήνων πολλών αξία. Τα ατυχήματα του γένους του εδικού μας και τα σπολάς αυτού δυσπραγίας και τα στορινάς περηφανής κακώσεις, μήτε με στόμα η μπορεί την άς να τα σιπεί, μήτε με γραφή να τα παραδώσει εις άλλους. Εξαιτίας αυτών των συμφορών που συνεχίστηκαν για πολλά χρόνια, χιλιάδες χριστιανοί στη Μακεδονία και κυρίως στην Ήπειρο εξισλαμίστηκαν. Ήταν μια επώδυνη λύση στις βαριές κυρίως φορολογίες των Τούρκων. Αλλά κυρίως έσωζαν τα κορίτσια τους από τα χαρέμια και τα αγόρια από γενίτσαρους. Σε αυτή την κρίσιμη για το γένος εποχή εμφανίστηκε σαν θεία ευλογία ο διδάσκαλος και ιερομόναχος Κοσμάς ο Αιτωλός. Τόνωσε και ανύψωσε πνευματικά και κοινωνικά, όσο κανείς άλλος ως τότε, το γένος των Ελλήνων, συγκλονίζοντας τους σκλαβωμένους με τα φλογερά του κηρύγματα. Στο κύμα του εξισλαμισμού έστησε βράχο προσπέλαστο την μόρφωση των παιδιών, την ελληνική γλώσσα και την ορθόδοξη πίστη. Αυτά θα προετοίμαζαν την ανάσταση του γένους, το ποθούμενο, καθώς συνήθιζε να λέει ο ίδιος. Λέγομαι Θανάσης Τόλιος. Είμαι μόνιμος κάτοικος του χωριού Αγίος Κουσμάς. Είμαι 83 χρονών. Γράμματα ξέρω τετάρτης δημοτικού. Όταν ο ελληνισμός κινδύνευε και οι Τούρκοι βέβαια ο κόσμος από τα βάσανα των Τούρκων που υπέθριναν, βγήκε ο Άγιος Κοσμάς με την άδεια του Πατριαρχείου και έκανε τρεις μεγάλες περιοδίες. Όργος σε θάλασσες και κάμπος και βουνά και νησιά όλα. Στην τρίτη περιοδία ήρθε στο χωριό μας, Αύγουστο μήνα το 1778. Τον περίμεναν οι κάτοικοι του χωριού σε αυτό το τόπο εδώ. Τον προϋπήντησαν, συνοδεύονταν από χωριό σε χωριό, σύγκυριξη και τέκνης. Τον έφεραν οι χωριανοί. Εμείς τον πήραμε από εδώ στ' άλλο το χωριό. Τον είχαν δωρήσει ένα θρονίτο, σκαμνί το λέμε εμείς. Επειδή ήταν κουντούλης, το έσαιρνε μαζί του στις περιοδίες. Το έβαζε για να μας βλέπει κι αυτός και να το βλέπουμε κι εμείς. Μίλησε εδώ, είπε διάφορες προφητείες, είπε παιδιά θα έρθει το ποθούμενο να μην εκτορκίζεστε κλπ. Ζήτη ύστερα ένα ξύλινο σταυρό ως σημείο διαβάσεως που έβαζε παντού όπου μιλούσε.
ένας συντράς εδώ που έφκαιρε τα τσαπιά και τα τσεκούρια τότε, προσεφέρθη λέει, πάτερ, να κάνω ένα συντρένιο σταυρό. Α, μπράβο, ωραία. Έκανε ένα συντρένιο σταυρό. Και τον έπαιξε σε ένα δεντρίλιο εδώ, αυτά τα βαλανεδία τα λέμε τσέρα εμείς, σε ένα δεντρίλιο σημείο διαβάσεως. Γι' αυτό βρίσκεται αυτός ο σταυρός. Αφού έβαλε το σταυρό, είπε και τις εξής προφητείες. Είπε, όταν θα πέσει ο δέντρος με το σταυρό, θα αρχίσουν τα δεινά της Ελλάδος. Και προς το μέρος που θα πέσει, από εκεί θα αρχίσει ο πόλεμος. Και το όντι 30 Σεπτεμβρίου έπεσε από αέρα δυνατό ο δέντρος προς την Αλβανία. Από εκεί που ξεκίνησε ύστερα σε ένα μήνα ο πόλεμος. Ύστερα το προσεφέρθησαν οι οικογένειες που δεν εκτέρευε εδώ, να τον πάρουν ο ένας. Λέει, θα πάω στο πιο φτωχό που υπάρχει. Πετάζεται ο σιδράς και λέει, εγώ είμαι πιο φτωχός πάτερες. Πήγε, κοιμήθηκε στο σιδρά το βράδυ. Το πρωί συγκίνηξε και τέκνης, τον συνοδέψαν οι παππούδες μας όπως ομολογούσαν, ως το άλλο χωριό. Τον ακολουθούσαν, συγκίνηξε και τέκνης. Ο Κοσμάς ή Κόνστας κατά κόσμον γεννήθηκε το 1714 στο Μέγα Δένδρο Νετολίας. Ο πατέρας του, φτωχός υφαντής από την Ήπειρο, αναγκάστηκε από τους διωγμούς των Τούρκων να φύγει από την πατρίδα του μαζί με τη γυναίκα του και να καταφύγει στην Αιτωλία. Πρώτα στο χωριό Ταξιάρχη, όπου γεννήθηκε ο αδερφός του Κοσμά, Χρύσανθος. Αργότερα η οικογένεια ήρθε στο Μέγα Δένδρο, όπου γεννήθηκε ανετράφη ο Κόνστας. Όταν έγινε 8 χρόνων, επειδή δεν υπήρχε σχολείο στο χωριό του, τον έστειλαν στη Σιγδίτσα της Παρνασίδας, κοντά στον ιεροδιδάσκαλο Λίτσικα, να μάθει τα πρώτα γράμματα. Το 1734 και σε σχετικά μεγάλη ηλικία, ήταν ήδη 20 χρονών, προσπάθησε να μορφωθεί πιο συστηματικά πηγαίνοντας στη σχολή της Λομποτινάς. Στη σχολή, ερείπια της οποίας σώζονται ως τα σήμερα, δίδαξε 2 χρόνια ο ίδιος ως υποδιδάσκαλος. Τόση ήταν η αγάπη του για τα παιδιά και τη μόρφωσή τους, που συνήθιζε να λέει πως ο δάσκαλος χρέος έχει να βοηθά δωρεάν τα φτωχά παιδιά του χωριού να μάθουν γράμματα και όχι να διδάσκει στις αυλές των πλουσίων για να αποκτήσει αξιώματα. Η φήμη του ως διδασκάλου απλώθηκε στα γύρω χωριά και έπεισε τους γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Αργότερα, η δίψα του για περισσότερη γνώση τον έφερε στο περίφημο Ελληνομουσείο Βραγγενών Αγράφων. Ανάμεσα στους άλλους δίδασκε και ο αδελφός του Χρύσανθος. Παρέδιδαν εκεί ανώτερα μαθήματα φιλοσοφίας, αρχαία ελληνικά, φυσική, μαθηματικά και γνώσεις ιατρικής. Έτσι απέκτησε σοβαρή για την εποχή του μόρφωση. Το 1749 ιδρύθηκε στη Μονίβα το πεδίο Αγίου Όρους η περίφημη Αθωνιάδα Ακαδημία, ένα από τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά κέντρα του 18ου αιώνα. Ο Κόνστας, σαν άκουσε πως σχολάρχης ήταν ο περίφημος Ευγένιος Βούλγαρης, ο δεύτερος Πλάτωνας όπως τον αποκαλούσαν, ξεκίνησε με πολλούς φίλους και συμμαθητές του και ήρθε από τους πρώτους να παρακολουθήσει τον ανώτερο κύκλο των μαθημάτων. Αστρονομία, φυσική, λογική, φιλοσοφία. Αξιώθηκε να ακούσει τους μεγαλύτερους διδασκάλους του γένους, όπως τον Βούλγαρη, τον Καυσοκαλυβίτη, τον Εκμετσόβου Νικόλαο Τζαρτζούλη και άλλους. Όταν από προστριβές έκλεισε η Αθωνιάδα, πήγε στη Μονή Φιλοθέου και εκάρι μοναχός με το όνομα Κοσμάς. Στη συνέχεια έγινε εφημέριος της Μονής.
Δεν έμεινε όμως για πολύ στο Άγιον Όρος. Ήταν τότε 45 χρόνων, όριμος πια και καταρτισμένος άριστα στη θεολογία και φιλοσοφία, όταν άρχισε σιγά σιγά να συνειδητοποιεί πως δεν μπορεί να μείνει πολύ σε αυτό το γαλήνιο περιβάλλον και να προσεύχεται για την ψυχή του, ενώ έξω υπέφεραν οι σκλαβωμένοι αδελφοί του. «Το γένος μας αγρίεψεν από την αμάθεια», έλεγε, «και εγέναμεν ως αν θηρία». Γι' αυτό άφησε την ήσυχη ασκητική ζωή και έφυγε για να διδάξει τον λαό και να θυσιαστεί γι' αυτόν. Γύρω στα 1760 αφήνει το Άγιον Όρος και έρχεται στην Κωνσταντινούπολη, όπου σχολάρχης της εκεί Πατριαρχικής Ακαδημίας ήταν ο αδελφός του Χρύσανθος. Ο αδελφός του του δίδαξε για λίγο και ρητορική τέχνη και τον γνώρισε στον Πατριάρχη Σεραφείμ τον Δεύτερο. Η Πυρώτης και ο Πατριάρχης εντυπωσιάστηκε και κυρίως από το πάθος του για την παιδεία. Συγκινείται με την απόφαση του Κοσμά να βοηθήσει τους χυμαζόμενους πληθυσμούς της Ελλάδας και του χορηγεί άδεια να κηρύξει σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Διδάσκει για λίγο καιρό στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια φεύγει για την Θράκη. Περνά για λίγο από το Άγιον Όρος και επισκέπτεται τα μοναστήρια και τις κήτες των μοναχών κηρύττοντας. Περνά στη Μακεδονία, την Ήπειρο στην Στερεά. Επί 19 χρόνια χωρίς δεύτερο ράσο ή σακούλα όπως έλεγε, διέτρεξε 4 φορές ολόκληρη την Ελλάδα. Πεζοπορεί χειμώνα καλοκαίρι χωρίς σταματημό, αψηφώντας τις καιρικές συνθήκες, τις δύσβατες περιοχές, τις κακουχίες και στερήσεις. Διασχίζει τα χιονισμένα βουνά της Ηπείρου για να φτάσει στα βλαχόφωνα χωριά. Πείθει τους κατοίκους να αφήσουν τη βλάχικη και να μιλάνε την ελληνική γλώσσα. Την γλώσσα του Ευαγγελίου. Τη γλώσσα του γένους μας, όπως έλεγε. Για τον Άγιο Κοσμά, κάποια γιαγιά μου μου ομολογούσε διότι είχε έρθει εδώ στο Μέσοβο με κόσμο και εννοείται τουρκοκρατία. Τότε λοιπόν έμασε αυτόν τον κόσμο στην κεντρική πλατεία κοντά στην εκκλησία. Είναι ένας πλάτανος όπου βρίσκεται και σήμερα. Ανέφυγε εκεί στον πλάτανο και όλος ο κόσμος γύρω τον άκουγαν το κήρυγμα το οποίο έλεγε. Είπε για να ομιλήσουν τη γλώσσα την ελληνική. Διότι εδώ συνήθιζαν την βλαχική, κουτσουβλαχική. Ό,τι αμαρτίες έχετε και ό,τι αυτό θα τα αναλάβω εγώ. Ότι αυτό, εάν ομιλήσετε την ελληνική. Και όπως έγινε, άρχισαν ο κόσμος να μετατρέψουν την αυτή και να ομιλήσουν την ελληνική. Στο Μέτσοβο Κοσμάς κήρυξε δύο φορές. Το 1767 και το 1778. Το Μέτσοβο υπήρξε το τμήμα εκείνο του ελληνισμού, όπου η διδασκαλία του Κοσμά καρποφόρησε περισσότερο κατά τη δεύτερη περιοδία του. Μιλώντας στους Μετσοβίτες, τους έλεγε να τιμούν το ελληνοσχολείο τους, να πηγαίνουν όσο γίνεται περισσότεροι να μαθαίνουν γράμματα και να πάψουν να μιλάνε τα κουτσοβλάχικα που δεν είναι η γλώσσα τους. Γενικά στο Μέτσοβο και τη γύρω περιοχή, η μνήμη του Κοσμά του Αιτωλού παραμένει ζωντανή και οι διδαχές και οι προφητείες του βρίσκονται διαρκώς στο στόμα και στην καρδιά του Μετσοβίτικου λαού. Σε κάθε χωριό γίνεται αντικείμενο λατρείας από τον λαό. Άντρες και γυναίκες
νέοι και γεροί βγαίνουν να προϋπαντήσουν τον Άγιο, όπως τον αποκαλούσαν. Ένα σταυρό δίπλα του και άρχιζε να τους μιλά. Μιλώντας συμβολικά, τους υπενθύμιζε πως μετά τη Σταύρωση καρτερούμε πάντα την Ανάσταση. Φεύγοντας από κάθε χωριό, τους έλεγε πως το ποθούμενο θα έρθει στην τρίτη γενιά και καλότυχος αυτός που θα ζήσει σε εκείνο το βασίλειο. Οι διδαχές του, οι ομιλίες του δηλαδή, φανερώνουν την αγάπη του στον συνάνθρωπο. Με το κήρυγμά του δεν τους απειλεί, δεν τους φοβίζει, αλλά τους μιλά ευγενικά και τους συμβουλεύει πατρικά. Χρησιμοποιώντας γλώσσα απλή, κάνει διάλογο μαζί τους, για να μπορέσουν έτσι να κατανοήσουν αυτό που θέλει να τους πει. Διαισθάνεται πως για να κερδίσει αυτούς τους ανθρώπους, που έχουν εξαγριωθεί και σκληρινθεί, όχι μόνο από τις κακουχίες του κατακτητή, αλλά και την εκμετάλλευση των ομοθρήσκων αρχόντων, πρέπει να δείξει κατανόηση και καλοσύνη. Εγώ έχω ένα ψωμί να φάω. Εσύ δεν έχεις. Αν ίσως και σου δώσω κομμάτι και εσένα όπου δεν έχεις, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αν μη εγώ να φάγω όλο το ψωμί και εσύ να πεινάς, τι φανερώνω? Το που έχω εις εσένα είναι ψεύτικη. Έχω δύο ποτήρια κρασί να πιω, εσύ δεν έχεις. Αν ίσως και σου δώσω και εσένα από αυτό να πιείς, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αν μη αν ίσως και δεν σε δώσω εσένα, είναι κάλπικη η αγάπη. Έχω και 2-3 φορέματα. Εσύ δεν έχεις. Κρυώνεις. Αν ίσως και εκβάλω το ένα και σου το δώσω εσένα, τότε είναι αληθινή η αγάπη. Αν μη εγώ να έχω τα φορέματα μέσα στο σεντούκι φυλαγμένα, να τα τρώγει το σκουλίκι και εσύ να περπατείς γυμνός, είναι κάλπικη η αγάπη. Ο λόγος του έκαιγε, διότι έβγαινε από μια καρδιά πειρακτωμένη από πίστη. Βέβαια μίλησε για την κοινωνική αδικία, για την αδελφοσύνη, για την ισότητα, για την ανάγκη μιας νέας εποχής, αλλά με στέρεη αναφορά πάντα στην πίστη. Ο πατήρ Κοσμάς ο Αιτωλός δεν περιορίστηκε στη συγκίνηση που δημιούργησε η διδαχή του. Αγωνίστηκε για να δημιουργηθούν εστίες αναγεννήσεως και μορφώσεως του λαού. Και σαν τέτοιες είδε ακριβώς την αναγέννηση της ελληνικής γλώσσας, της γλώσσας του Ευαγγελίου και τα σχολεία. Ο Κοσμάς ενδιαφέρεται για κάτι το οποίο θα συνεχίσει το δικό του το μήνυμα και μετά το θάνατό του. Ο Άγιος Κοσμάς με τη διδαχή του και με τη ζωή του έκανε μια μοναδική και αναντικατάστατη αντίσταση στην εποχή του. Όπου πηγαίνει στείνει ένα μεγάλο σταυρό και τον αφήνει σαν σημάδι και σαν σύνοψη του κηρύγματός του. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός αγωνίστηκε με μια εξαιρετική σοφία για την ελευθερία και για την ανύψωση του λαού μας. Διότι ο ίδιος ήταν εσωτερικά ελεύθερος. Η διδαχή του και η δράση του διατηρούν μια εκπληκτική πιστικότητα και επικαιρότητα για όσους πονάμε σχετικά με το πού και το πώς πρέπει να κινηθούμε για μια νέα δημιουργική πορεία του λαού μας. Ο Κοσμάς Αιτωλός, ο πάτερ Κοσμάς, όπως έλεγε ο λαός, επικοινωνούσε με τον κόσμο με τα κηρύγματα βέβαια, τα οποία είναι γνωστά με το όνομα διδαχές. Το περιεχόμενό του, εκτός από το θρησκευτικό, ήταν και κοινωνικό. Αναφερόταν δηλαδή σε προβλήματα της εποχής που είναι και σημερινά προβλήματα. Παράδειγμα, το θέμα της δωρεάν παιδείας, της γενικής παιδείας, που ξεκίνησε από την Γαλλική Επανάσταση ίσως και γενικεύτηκε στις μέρες μας. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός πριν από την Γαλλική Επανάσταση κήρυξε θεωρητικά και το κυριότερο εφάρμοσε πρακτικά τη γενική και δωρεάν παιδεία. Χαρακτηριστικά είπε ο ίδιος να σπουδάζουν όλα τα παιδιά πλούσια και φτωχά χωρίς να πληρώνουν. Σχετικά με την
το ρόλο του Κοσμά στην προετοιμασία της Επανάστασης του 21 που γιορτάζουμε σήμερα, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως ήταν μέγας. Ο Κοσμάς δηλαδή, τόσο στις διδαχές του, όσο και στις προφητείες του, δεν αναφερόταν ασφαλώς φανερά σε επαναστατική εξέγερση, μιλούσε όμως για το ποθούμενο. Και όλοι ήξεραν ότι το ποθούμενο ήταν ένα, ελευθερία. Κοσμάς έβαζε πάνω από όλα την μόρφωση των υποδούλων. Με το ευρύ του πνεύμα, κατάλαβε νωρίς πως η ελευθερία δεν ήταν εύκολο να αποκτηθεί από έναν απαίδευτο λαό. Γι' αυτό επέμενε πολύ στην ίδρυση σχολείων. Καυτηρίαζε την αδιαφορία των προεστών και του ανώτερου κλήρου που είχαν εγκαταλείψει τον κόσμο στην αμάθεια. Τόνιζε ότι τα ελληνικά γράμματα λαμπρύνουν και φωτίζουν τον νου του ανθρώπου, καθώς φωτίζει ο ήλιος τη γη. Και πως όταν είναι ξαστεριά και βλέπουν τα μάτια μακριά, έτσι βλέπει και ο νους τα μέλλοντα. Οι διδαχές του όλες μιλάνε με πάθος για την μόρφωση των παιδιών. Καλά παιδιά μου, μου εχαρίσατε τα παιδιά σας. Αμήνα ειδούμε, έχετε και σχολείο όπου να διαβάζουν, να μανθάνουν γράμματα τα παιδιά μας. Δεν έχουμε Άγιε του Θεού. Τέτοια παιδιά γράμματα μου εχαρίσατε. Τι τα θέλω. Χάρισμά σας. Παιδιά ως αν τα γουρουνόπουλα να έχω, δεν το καταδέχομαι, διότι είμαι υπερήφανος. Χάρισμά σας. Ως αν θέλετε, χαρίσετε μου και ένα σχολείο εδώ στην χώρα σας, να μανθάνουν τα παιδιά μας γράμματα, να εξεύρουν πού περιπατούνε και τότε να τα εύχομαι να ζήσουν, να προκόψουν. Αμή δεν είναι καλά να βάλετε όλοι σας να κάνετε ένα ρεφενέ, να βάλετε τους επιτρόπους να το κυβερνούν το σχολείο, να βάνουν διδάσκαλο να μανθάνουν όλα τα παιδιά και πλούσια και πτωχά χωρίς να πληρώνουν. Καλύτερα να έχεις στην χώρα σου σχολείων ελληνικών παρά να έχεις βρύσες και ποταμούς. Διότι η βρύσης ποτίζει το σώμα. Το δε σχολείο ποτίζει την ψυχή. Αν ίσως και δεν ήταν σχολεία, πού ήθελα εγώ να μάθω να σας διδάσκω. Συμπαραστάτης του Κοσμά στην ίδρυση των σχολείων υπήρξε ο ίδιος ο φτωχός λαός. Η ευγλωτία του έψε πολλές φορές και τα πλούσια μοναστήρια να βοηθήσουν στα έξοδα των σχολείων. Οι γυναίκες έδιναν για τα σχολεία τα λιγοστά τους κοσμήματα. Από ενετικά έγγραφα της εποχής, οι Βενετίος γνωστών κατασκόπευαν για αρκετά χρόνια τον Κοσμά τον Ετωλό, μαθαίνουμε ότι στην Πρέβεζα είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 6.000 άτομα για να τον ακούσουν. Η ομιλία του ενθουσίασε τόσο πολύ τον κόσμο, ώστε σε ελάχιστο χρόνο άντρες και γυναίκες, ακόμα και Τούρκοι, μάζεψαν 10.000 γρόσια σε μετρητά και ασημικά, ποσό τεράστιο για την εποχή του. Όλα αυτά τα διέθεσε για την ίδρυση σχολείων της περιοχής. Στα 20 χρόνια των περιοδιών του, ίδρυσε γύρω στα 250 σχολεία για τα στοιχειώδη γράμματα και 10 ελληνομουσεία, δηλαδή εκπαιδευτήρια ανώτερης μόρφωσης. Στην Αθήνα, στα γενικά επιστολής που έστειλε τον Απρίλιο του 1779 προς τους κατοίκους της Πρέβεζας. Εγώ, αδελφοί μου, ως δούλος Χριστού του Θεού ημών ανάξιος, περιερχόμενος και διδάσκων το καταδύναμιν τους χριστιανούς, ήλθα και εδώ και βλέποντας ότι δεν έχετε σχολείων, τους επαρακίνησα και έδωκαν το καταδύναμιν και προαίρεσιν για το σχολείο σας. Πρέπει δε και η ευγενία σας πάντες να βοηθάτε πάντοτε το σχολείο σας εξιδίων πόρων ή κοινώς από την χώραν ή και από τα βακούφια για να λάβετε και παρά του Θεού των μισθών σας και τιμήν παρανθρώπων. Έβαλα δε και επίτροπον τον παπά κύρ Νικόλαον Κεραμίδαν και τον κύρ Αναστάσιον Παπαρίζων να κρατούν και να κυβερνούν το άνωθεν σχολείο. Και αν σας τύχει κανένα εμπόδιο από τους εξουσιαστάς της αυτής χώρας, να το ευγάνετε έξω από το σύνορον, όθεν σας φανεί εύλογον. Ταύτα και υγιένετε εν Κυρίω. 1779 Απρίλιος. Κοσμάς Ιερομόναχος, ευχέτη σας.
Η παράδοση σώζει πως σε χωριό της Χιμάρας που δεν υπήρχε σχολείο και οι κάτοικοι δεν είχαν όχι μόνο χρήματα, αλλά ούτε και πέτρες δεν έβρισκαν για να το φτιάξουν, δεν δίστασε μπροστά στα έκπληκτα και φοβισμένα μάτια των χωρικών να αρχίσει αυτός πρώτος την κατεδάφιση μιας ετοιμόρροπης εκκλησίας για να εξοικονομηθούν τα αναγκαία υλικά. Σε επιστολή του στους κατοίκους της Πάργας προτείνει να περιορίσουν το κτίσιμο των εκκλησιών, εξηγώντας ότι ευλογημένοι χριστιανοί επολέ εκκλησίε ούτε διατηρούν ούτε ενισχύουν την πίστη μας, όσο και όπως πρέπει, εάν οι στον Θεόν πιστεύοντες δεν είναι φωτισμένοι υπό παλαιών και νέων γραφών. Η πίστη μας, γράφει, δεν εστερεώθη από αμαθείς Αγίους, αλλά από σοφούς και πεπαιδευμένους. Το κήρυγμα του Κοσμά, ο ασκητικός του βίος και η όλη εμφάνισή του έκαναν τόση μεγάλη εντύπωση στα πλήθη, ώστε τον νόμιζαν για τον προφήτη Ηλία. Ακόμη και Τούρκοι πολλοί πήγαιναν να τον ακούσουν. Έπεισε ανώτερους Τούρκους να αφήσουν ελεύθερες τις χριστιανές γυναίκες που γαλουκούσαν στα παλάτια τους στα Τουρκόπουλα. Έλεγε στους Τούρκους ότι θα εξαλειφθεί η φυλή τους, επειδή μολύνονται με γυναίκες ξένης θρησκείας που γαλουκούν τα παιδιά τους. Έτσι κατάφερε να ελευθερώσει 1500 Ελληνίδες που υπηρετούσαν στα χαρέμια. Αν όμως ο απλός λαός τον αγαπούσε, οι τσιφλικάδες προύκοντες που τους στυλίτευε γιατί κυβερνούσαν άδικα και έβαζαν μεγάλες φορολογίες στον κόσμο, δεν τον ήθελαν στις περιοχές τους και πολλές φορές του απαγόρευαν να μιλήσει μέσα στην πόλη, ενώ άλλοτε έστελαν σκυλιά κατά πάνω του, όπως στη Λάρισα, στην Άρτα και στην Κέρκυρα. Το θέμα πάντοτε υπάρχει γιατί ο Άγιος Κοσμάς δίδαξε στην περίβλεπτο και όχι μέσα στην πόλη των Ιωαννίνων. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Ο Πασάς δεν του επέτρεψε να διδάξει μέσα στα Γιάννα γιατί είχε πιεστεί πάρα πολύ από τους γενιώτες προύχοντες και από τους πλούσιους Εβραίους οι οποίοι συστηματικά τον κυνηγούσαν. Λέγεται, αναφέρει η παράδοση, ότι την πρώτη μέρα που ήρθε και ανέβηκε για να μιλήσει, η δημογεροντία εκεί πίστεψε ότι είναι κάποιος λαοπλάνος. Και λένε ότι τον Άγιο Κοσμά τον βάλανε να είναι απέναντι στον ήλιο και αυτοί καθίσαν στον ίσιο. Ο Κοσμάς αναγκαζόταν να συμμορφωθεί με την εξουσία, γιατί στόχος του ήταν να κερδίσει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον λαό. Και το κατάφερνε σχεδόν πάντα. Μάζευε τον κόσμο έξω από τα σύνορα του χωριού που τον είχαν διώξει και εκεί τους μίλαγε. Σώζονται πολλές μαρτυρίες ως τα σήμερα από απλούς ανθρώπους που θυμούνται πόσο ο φτωχός και κατατρεγμένος λαός τον αγάπησε, τον πίστεψε και τον φιλοξένησε. Μόλις τέλειωσε την ομιλία, αυτό το σπίτι ήταν της γιαγιά του πιθυρού μου, διάλεξε αυτό κατάλληλο για να πάει. Τον φιλοξενήσαν αυτή την ημέρα εκεί, ίδρωσε από την ομιλία, έβγαλε το πουκάμισο, το άφησε το πουκάμισο και είπε στη γιαγιά του πιθυρού μου: «Αυτό το πουκάμισο σας το αφήνω για ενθύμιο, να μην θυμάστε». Το φύλαξε η πιθυρά μου, ήταν τότε με τον βομβαρδισμό στα Τρίκαλα, πηγαίνω στο καταφύγιο, με αυτά δεν έπαιρνε τίποτα. Η πιθυρά μου έπαιρνε από κάτω από την αμασχάλη, τον τροβά με το πουκάμισο και τίποτα άλλο δεν έπαιρνε. Και όταν στα Τρίκαλα ήρθαν μετά για να μας το πάρουν το 59, η πιθυρά μου δεν το έδινε. Ήρθανε ο Δεσπότης, όχι, μας έστειλε πρώτα ο Δεσπότης τον παπά και μας λέει ότι έχετε ένα πουκάμισο του Αγίου Κοσμά και μου είπε ο Δεσπότης να μου το δώσετε, γιατί σε εσάς δεν είναι καλά να βρίσκετε, πρέπει να το πάμε στην εκκλησία. Λέει η πιθερά μου, εγώ το πουκάμισο την ψυχή να μου πάρτε δεν σας τη δίνω. Εγώ έχασα τον παππού και δεν μου στεναχωρέθηκα τόσο όσο για το πουκάμισο, δεν σας το δίνω. Μετά έρχεται ο ίδιος ο Δεσπότης στο σπίτι μας. Τα ίδια είπε η πιθερά μου. Λέει ο Δεσπότης, γιαγιά, σε σένα λέει είναι άχρηστο, τι να το κάνεις, δεν πρέπει να μένει τέτοιο άγιο πράγμα εδώ πέρα. Μετά μας έστειλαν διοικητή, χωροφύλακες που βήθηκαν τα κονιάρια μου και ήρθαν και λένε, μητέρα, δώσ' του, λέει, γιατί θα μας κλείσουν μέσα, λέει. Κοίταξε, λέει, τι γίνεται, λέει. Και το δώσαμε. Το πήραν όταν έγινε η εκκλησία του Αγίου Κοσμά στα Τρίκαλα. Το πήραν εκεί στην εκκλησία. Δεν είναι ολόκληρο γιατί το καταπιτσουκόψαν. Εμείς δεν κρατήσαμε λίγο να έχουμε για φυλακτό για τα παιδιά μας. Και η Επιτροπή
Ποιος τώρα, δεν ξέρουμε, αμαρτία να μην έχουμε, δεν ξέρω. Ποιος το πήρε. Το πήραν, το πιτσοκόψαν. Τώρα βρίσκεται ένα κομμάτι βλέπω εκεί. Δεν βλέπω το πουκάμισο όπως το είχαμε ολόκληρο. Τη διδαχή που έκανε στην Καλαμπάκα το 1774 την αντέγραψε ο κυρπαπαστάμος εκ χώρας Κλαπούς για ενθύμηση όπως γράφει των μεταγενεστέρων. Η ενθύμηση είναι γραμμένη στο τέλος της διδαχής και βρίσκεται στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε ένα κώδικα από την Κεφαλονιά σώζεται μια άλλη ενθύμηση από το πέρασμα του Αγίου. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός καυτηρίαζε πάντοτε στις ομιλίες του την άνηση μεταχείριση της γυναίκας και μιλούσε με πάθος για την ισότητα των δικαιωμάτων των δύο φύλων. Καταδίκαζε ακόμα την πρικοθυρία σαν τη χειρότερη μορφή εμπορίου. Ο γάμος έλεγε δεν είναι εμπόριο, αλλά δεσμός ψυχικός και πνευματικός και κατακολουθίαν δεσμός ιερός. Δεν την έχει ο Θεός την γυναίκα κατωτέρων από εσένα. Δια τούτο την έκαμε από την μέση του ανδρός. Για να είναι ο άνδρας ως σαν βασιλεύς και η γυναίκα ως σαν βεζίρης. Δεν την έχει ο Θεός κατώτερη από εσένα. Δια τούτο δεν την έκαμε από τα ποδάρια, για να μην την καταφρονά ο άνδρας, αλλά ούτε πάλι την έκαμε από το κεφάλι, για να μην καταφρονά αυτή τον άνδρα, αλλά την έκαμε από την πλευράν, ήγουν από την μέση, για να την έχει σύντροφόν του. Άγιε Γιώργη μου, εσύ Άγιο Κόσμα μου, Άγιε μου. Ο λαός έχει συνδέσει το όνομα του Κοσμά του Αιτωλού με τους αρματολούς και κλέφτες. Σε πολλά μέρη προσεύχονταν στο όνομά του για να ελευθερωθεί η πόλης. Λένε για τη φιλία του με τον φοβερό Τότσκα, την οικογένεια του Κατσαντώνη και άλλους ήρωες. Σίγουρο όμως είναι ότι ο μοναχός Σαμουήλ που ανατείναξε το κούγκι με το κοσμικό όνομα Σταύρος Θεμελής, όταν ήταν νέος διδάχτηκε τα στοιχειώδη γράμματα σε σχολείο της παραμυθιάς από τον Αιτωλό. Αχ, δεν πρέπει εις τους Ελλήνες να ζούμε σκλαβωμένοι, Άγιε μου, να ζούμε σκλαβωμένοι, Πατέρα. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός ήταν και προφήτης. Έχουν καταγραφεί γύρω στις 200 προφητείες του. Οι περισσότερες έχουν σχέση με το ποθούμενο, τη λευτεριά δηλαδή. Διηγούνται πως όταν η μάνα του Ιωάννη Κολέτη οδήγησε τον μικρό γιο της να τον ευλογήσει ο Άγιος, εκείνος είπε πως το παιδί αυτό θα προκόψει, θα κυβερνήσει την Ελλάδα και θα δοξαστεί. Είχε πει ότι θα έρθει κάποτε ένας καιρός που θα μας κυβερνάνε τα άλαλα και τα μπάλαλα. Πιστεύουμε ότι αυτό επαληθεύεται με το να μας κυβερνάνε τα κομπιούτερ, τα μηχανήματα και τόσα άλλα που βλέπουμε σήμερα στις μέρες μας. Και θα έχετε όλα τα γαλά, όλα τα αγαθά σας και δεν θα μπορέσετε να τα βάτε. Ήταν όπως φέτος την άνοιξη που ήταν η ενέργεια και δεν έτρωγε ο κόσμος τίποτα. Δεν έτρωγε τίποτα. Και είπαμε, όλοι ήταν τα λόγια του Πάτερ Κοσμά. Το κυπαρίσι αυτό
μολογάρι παλί, να πούμε ότι το κάποιο του έφερε από την Κωνσταντινούπολη και τη φύτεψε. Τώρα από ό,τι πέρασε ακριβώς ο πάτερ Κοσμάς αυτού, δεν ξέρω, είπε μοναχά ότι αν δείτε το κυπαρίσι ότι θα ξηραθεί από την κορφή, η Ελλάδα θα γλιτώσει. Αν από τη ρίζα θα χαθεί η Ελλάδα. Απάν που δεν τα φύγει, έψει ένα θερί βουνό πάνω, τσουγκάρ μεγάλο. Και ο κόσμος θα ταρατάξει, βρίσκει πολύ, μη φοβάζει. Βλόγωσε τώρα και στάξει στις μέσες και τρούν ακόμα και δεν θα έρθει. Στον ελιά του λένε. Λοιπόν, και από εκεί, από εδώ έφυγε τότε και πήγε στο... κατά τη Θεσσαλία. Στην αφορισμένη, του λένε, θέση είναι αφορισμένη. Και πήγε σε μια σάνη από πρόβατα. Και δεν το έδωσαν καλά να πάει. Και άδειξε αφορισμό και είπε τα πρόβατα γίνουν όρια. Και όρια έγιναν και όρια βρίσκονται σήμερα. Συγκεντρώθησαν να πάνε στο λιγό, ο Σκατιάς και οι Χουριανοί, τούτε είναι από εδώ. Εκεί ήταν το κέντρο που μαζευθήκανε. Εκεί για να τους βγάλει λόγο ο πάτερ Κοσμάς. Τους είπε ότι περιμένει ένα πρόβατο ακόμα και τότε. Ήταν ο Μητυβηλής. Αυτός ήταν ο πλουσιότερος του χωριού, ο Μητυβηλής. Και αυτόν περίμεναν. Ήρθε τότε και ο Μητυβηλής αυτός. Εκεί κατέβηκε και καλημέρισε του πάτερ Κοσμά. Καλημέρα πάτερ. Φόρος καλημέρισε. Φόρος. Ναι, καλημέρισε. Λοιπόν, κατέβηκε κάτι, λέει, βγάλει λόγο, του είπαν πάτερ, εσύ. Θα βγάλω λόγο, έβγαλε λόγο και λέει ότι θα δεθούν ο κόσμος με ένα σκηνή. Σκηνή. Ως φαίνεται ήταν τα τηλέφωνα αυτά, τα οποία παρουσιάστηκαν τώρα. Τότε τηλέφωνα δεν ήταν. Πού είναι εκείνοι οι άνθρωποι. Εκείνος δεν έχει τίποτε ψωμί να φάει. Α, σαν ζητιάνος νόμιζε ότι είναι μόνο του καπέλου, του ράσου, ήταν τερί και εκείνη τη μέρα νύχτα. Κι άλλη Κυριακή λέει, το ψωμί που λες και του γάλα και αυτά, δεν πρέπει να το πάρεις, πρέπει να το δώσεις στο χείλη. Ποιος είναι τώρα, ρε, Κυριακή γάλα και ποιος είναι ψωμί και ποιος είναι τώρα πιο να είναι. Έλεγε χαρά σε αυτά τα βουνά, σιχές θα γλιτώσουν. Γιατί ήταν τότε φόβος επί Τουρκίας. Και αυτό το δέντρο εδώ πέρα, ο Άγιος Κοσμάς, όταν πέρασε ήταν μικρό και έβαλε ας πούμε ένα σταυρό απάνω και είπε αν παραδείγματος χάρη ο δέντρος αυτός κλείσει τρύπα, δηλαδή θα ρίξει ο πόλεμος. Εάν πάλι κλείσει τελείως, μετά από χρόνια, είπε, θα καταστραφεί η ανθρωπότητα. Από την Παραμυθιά έστειλε γράμμα στον αδελφό του Χρύσανθο, που ήταν τότε σχολάρχης στην Άξο, συνοψίζοντας το έργο της ζωής του. Το αντίγραφο της επιστολής βρίσκεται στην Ιερά Μονή Προυσού. Στον Προυσό σώζεται και το περίφημο Ελληνομουσείο της περιοχής, ίσως ένα από τα πολλά που ο ίδιος ίδρυσε ή δίδαξε. Δυστυχώς όμως η αστυνομία της περιοχής ζητά την κατεδάφισή του, γιατί η ερυπιώδης του κατάσταση είναι επικίνδυνη για τους τουρίστες της Μονής. Το 1779 από την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα πέρασε στο ενετοκρατούμενο Ιόνιο. Δεν έμεινε όμως για πολύ, γιατί διώχθηκε από τους ενετούς και τους προύχοντες. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός μετά την Κεφαλονιά επήγε στη Ζάκυνθο. Φαίνεται ότι στην Κεφαλονιά έμεινε 20 μέρες. Φαίνεται ότι ο Κουτούβαλης, ο δεσπότης ζακυθινής καταγωγής και αριστοκρατικής καταγωγής και το αρχοντολόι της νήσου και ο κλήρος της Ζακύνθου δεν εδέχτηκαν τον Κοσμά τον Αιτωλό και τον έδιωξαν. Γι' αυτό αναγκάστηκε, ενώ στην Κεφαλονιά είχε γίνει εκτός με πολλές τιμές και με πολλή αφοσίωση του κόσμου, 20 μέρες σε διάφορα μέρη της Κεφαλονιάς. Τον έδιωξαν λοιπόν και επέστρεψε στην Κεφαλονιά
Και από εκεί, ύστερα από λίγο, πήγε στην Κέρκυρα. Στην βιβλιοθήκη των Ιακωβάτων στο Λιξούρι υπάρχει ένα χειρόγραφο ενός κεφαλονίτη προφανώς, ανωνύμου όμως, ανυπόγραφο και χρονολόγητο, το οποίο μας περιγράφει το ήθος και την προσωπικότητα, την πνευματική και την ηθική προσωπικότητα του Κοσμά του Ετωλού. Είναι μία αναφορά στον Σοφρόνιο Κουτούβαλη, τον Δεσπότη, διαμαρτυρίας γιατί διώξενε η Ζακυθινή τον Κοσμά τον Ετωλό, ενώ οι Κεφαλονίτες τον εδέχτηκαν με τόσες τιμές και με τόση αφοσίωση. Από τους Άγιους 40 προχωράει ακόμα βορειότερα προς τους χυμαζομένους ελληνικούς πληθυσμούς. Και εκεί, στο χωριό Κολικόντασι της σημερινής Αλβανίας, έμελε να θυσιαστεί. Το τέλος του μας το περιγράφει ο μαθητής του Χριστοδουλίδης που τον ακολουθούσε. Πάντοτε, ο Άγιος όπου επήγαιναν, εδίδασκε τους χριστιανούς να μην κάμνουν παζάρια την Κυριακή, ούτε άλλας εργασίας, αλλά να πηγαίνουν εις τας εκκλησίας και να ακούουν τα σιεράς ακολουθίας και τα θεία λόγια. Δια τούτο, οι Εβραίοι όπου κατοικούν εις τα Ιωάννινα, επήγαν οι θεοήλατοι και είπαν εις τον μπασάν του τόπου πως ο ιερός ούτος Κοσμάς ήταν απεσταλμένος από τους Μοσχόβους για να ξεπλανά των βασιλικών ραγιάν να πηγαίνουν εις την Μοσχοβία. Εντεύθεν λοιπόν, ο ιερός Κοσμάς άρχισε να στυλιτεύει την πονηρίαν και το αδιάλακτον μίσος όπου έχουν κατά των χριστιανών οι Εβραίοι. Και επειδή φανερά απεδείχθη πως ήταν πλάσμα και σαφή συκοφαντία εκείνη η κατηγορία όπου έκαμαν εις τον Πασιάν, πάλιν επήγε εις τα Ιωάννινα και κατάπισε τους χριστιανούς να μεταβάλουν το κοινόν παζάρι από την Κυριακή εις το Σάββατον. Και λοιπόν, μην υποφέροντας πλέον να βλέπουν και να ακούν τον Άγιον ελέγχοντα αυτούς, επήγαν εις τον Κουρτ Πασιάν και του έδωκαν πουγγεία πολλά για να τον ευγάλει από την ζωή, ώστις και συμβουλευτής με τον χόντζαν του απεφάσισε διαμέσου αυτού να τον θανατώσει. Αφού δε εξημέρωσε, τον επήραν 7 δήμοι οι Τούρκοι και τον έβαλαν επάνω εις ένα άλογο, καμονόμενοι τάχα πως έχουν να τον υπάγουν εις τον Κουρτ Πασάν, αλλά όταν εμάκρυναν έως 2 ωρών διάστημα, τον έφεραν εκεί όπου έτρεχε ένας μεγάλος ποταμός και ούτω ξεπεζεύοντάς τον, του εφανέρωσαν την προσταγήνο που είχαν από τον Κουρτ Πασάν δι' να τον θανατώσουν. Οι δε δήμοι του τον εκάθισαν κοντά εις ένα δέντρον και οι θέλησαν δι' να δέσουν τα χέρια του. Αλλά ο Άγιος δεν τους άφησε, λέγοντάς τους ότι δεν αντιστέκεται, αλλά κρατεί σταυρωμένα τα χέρια του ως αν να του τα είχαν δέσει. Έπειτα ευλόγησε σταυροειδώς τα 4 μέρη του κόσμου και ευχήθη πάντα στους χριστιανούς όπου φυλάτουσε τα παραγγελίας του. Ακούμβησε την ιεράν του κεφαλήν στο δένδρον και ούτω τον έδεσαν οι βάρβαροι από τον λαιμόν με ένα σχοινίον και ευθύς μόνον όπου τον έσφιξαν επέταξε το θείον πνεύμα του εις τα ουράνια. Το δε τίμιον λείψανον αυτού γυμνώσαντες οι δήμοι το έσυραν και το έριψαν εις τον ποταμόν με μίαν μεγάλην πέτραν εις τον λαιμόν. Μετά 3 ημέρας, ένας ιερεύς ευλαβής, Παπαμάρκος ονομαζόμενος, βλέπει το Άγιον Λείψανον όπου έπλεαν επάνω εις το νερόν και εστέκεται όρθιον, ως σαν να είτο ζωντανόν. Και ενδύσας αυτό με το ράσον του, το έφερεν εις την άνω εκκλησίαν της Θεοτόκου και το ενταφίασεν εντύμως εν τον άρθικη της αυτής εκκλησίας των Ισοδίων εν το χωρίο Κολικόντασι, αρχιερατεύοντος εν Βελεγράδης Ιωάσαφ, ως και αυτός ή το παρόν εις των ενταφιασμών του Αγίου. Σύμφωνα με τις ως τώρα γνωστές και παραδεκτές απόψεις, ένοχοι για τη δολοφονία του Κοσμά και για την μεγαλύτερη αντίδραση θεωρούνται οι Εβραίοι. Μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που φαίνεται να αντιδρούσαν στη δραστηριότητα του Κοσμά του Ετωλού ήταν οι Βενετοί, που γειτόνευαν με τους Τούρκους, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι περιοχές δικές τους ήταν στα υπηρετικά παράλια προς το Ιόνιο, η Βόνιτσα, το Βουθρωτό, η Πάργα και η Πρέβεζα. Αισθάνθηκαν ενοχλημένοι από το πλήθος το οποίο ακολουθούσε τον Κοσμά τον Ετωλό,
στη μετακινήση του από τη μία περιοχή στην άλλη, ένα πλήθος ανάμεσα στο οποίο σημειωνόταν η παρουσία και οπλισμένων Οθωμανών υπηκών που περνούσαν βέβαια στο έδαφος της Βενετικής επικράτειας. Η απόφαση για τη δολοφονία του Κοσμά του Ετωλού φαίνεται ότι πάρθηκε στις αρχές του 1778, όταν άρχισαν να εντείνονται οι φήμες για στρατιωτικές προετοιμασίες της πύλης, των οποίων προετοιμασιών ήταν άγνωστος ο στόχος. Όταν στα 1779, γύρω στην άνοιξη του 1779, φάνηκε ότι η στρατιωτική προετοιμασία της πύλης στρεφόταν εναντίον των Αλβανών Μπέιδων, που έδειχναν τάσεις αποκεντρωτικές και εναντίον των ληστρικών αλβανικών ομάδων που λιμένονταν την Ήπεθρο, τότε πάρθηκε μια νέα απόφαση για αναβολή της εκτέλεσης της δολοφονίας, όπως μπορούμε αυτό να το επισημάνουμε σε μια επιστολή του Γενικού Προνοητή Θαλάσσης του Τζάκομου Νάνι, που έδρα του ήταν η Κέρκυρα, επιστολή που στάλθηκε στις 16 Μαΐου του 1779 προς τους Inquisitori di Stato di Venezia, αρχή που ήταν υποφορτισμένη με την ασφάλεια της Γαλλινοτάτης Δημοκρατίας. 16 Μαΐου λοιπόν αναβάλλεται η απόφαση της δολοφονίας, η εκτέλεση της δολοφονίας του Κοσμά του Ετωλού, και στις 24 Αυγούστου, λίγους μήνες μετά, ο Κοσμάς ο Ετωλός παγιδεύεται, απομονώνεται και δολοφονείται από ανθρώπους του Κουρτ Μπασά του Μπερατσιού. Το ερώτημα όμως που μπαίνει και μένει νομίζω αναπάντητο είναι: ευθύνονται για τη δολοφονία του Κοσμά του Ετωλού οι Εβραίοι ή ευθύνονται οι Ιταλοί που μέσω πρακτόρων τους κατάφεραν να τον βγάλουν από τη μέση, ενώ παράλληλα κατάφεραν επίσης να εξαλείψουν κάθε ίχνος της δικής τους ενοχής και συμμετοχής. Στο Κολικόντασι, τόπο του μαρτυρίου του, χτίστηκε το 1814 μοναστήρι και σχολείο προς τιμήν του Κοσμά του Ετωλού, που είχε αγιάσει στη συνείδηση του λαού, ενώ ακόμη ζούσε. Χτίστηκαν από τον Αλή Πασά, που εκτιμούσε πολύ το γερο Κοσμά, όπως τον αποκαλούσε, γιατί είχαν βγει αληθινές όλες οι προφητείες που του είπε όταν γνωρίστηκαν πριν χρόνια στο Τεπελένι. Κατά προσταγή του Αλή Πασά, η 24η Αυγούστου, η μέρα θανάτωσής του Αγίου, ήταν η μέρα αργίας στα Γιάννενα. Το 1897, τρεις χωρικοί από το χωριό Χιονάδες κοντά στην Κόνιτσα βρέθηκαν στο Κολικόντασι και κατάφεραν να πάρουν ένα μέρος από τα λείψανα του Αγίου Κοσμά. Το 1984, δύο Έλληνες επιστήμονες ανακάλυψαν και κατέγραψαν τα ιερά λείψανα του Αγίου Κοσμά στην Αλβανία. Η αποκάλυψη ότι εκεί είναι τα λείψανα, εκεί είναι ο τάφος, ήταν για μένα πάρα πολύ συγκινητική, και όταν γύρισα στα Τύρανα, επικοινώνησα αμέσως με τον πρέσβη μας και εκείνος εν συνεχεία με την κυβέρνηση, που έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και έτσι προκλήθηκε η δεύτερη αποστολή μου εκεί, από κοινού με τον καθηγητή Πάσο, ειδικό αγιολόγο, καθηγητή της Αγιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επειδή κάναμε αυτή τη λεγόμενη αυτοψία, ο όρος μπορεί να μην είναι αγιολογικός, αλλά θέλω απλώς να συνεννοηθούμε, αυτήν την βεβαίωση πρώτα-πρώτα για την καρδιά μας, για την ψυχή μας, αλλά και για το λογικό των άλλων ανθρώπων, αφού βρήκαμε τα λείψανα από τα οποία έλειπαν εκείνα που ξέραμε ότι είναι στην Ελλάδα, για μας άρχισαν οι υποψίες, οι φήμες να γίνονται βεβαιότητα. Όταν πια είδαμε ότι τα λείψανα ανήκουν σε πρόσωπο της ηλικίας κατά την οποία ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός μαρτύρησε, οι βεβαιότητες μεγάλωσαν. Όταν είδαμε και ότι δεν είναι προχωρημένης ηλικίας με άλλες αρτιοσκληρώσεις και άλλα πράγματα, είδαμε καθαρά, φανερά πια, ότι πρόκειται για τα λείψανα του Αγίου Κοσμά. Υπάρχουν διάφορες φήμες έξω και διάφορες δυσπιστίες. Ίσως για το λογικό των ανθρώπων σωστές και αυτές. Ζούμε σε έναν αιώνα, ζούμε σε μια εποχή όπου το λογικό του ανθρώπου και ο τεχνικός πολιτισμός δεν επιτρέπουν
να είμαστε πολύ διάβροχοι σε αυτά τα θρησκευτικά, τα θεολογικά νοήματα και αισθήματα. Αλλά ωστόσο πρέπει να άρουμε μια παρεξήγηση. Άλλο είναι η πολιτική, είτε σε λαϊκούς είτε σε εκκλησιαστικούς, και άλλο είναι η πίστη και τα λείψανα ενός μεγάλου ιερομάρτυρος της Ορθοδοξίας. Όταν λοιπόν βρίσκουμε την Εκκλησία, βρίσκουμε τα λείψανα, τα καταμετρούμε και ξέρουμε και βλέπουμε ότι αυτά που λείπανε δεν υπάρχουν εκεί και εμείς πειθόμεθα, διότι βρίσκουμε τις επιγραφές, διότι βρίσκουμε τη Λάρνακα, διότι βρίσκουμε τα τίμια λείψανα, ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα πει «Όχι, δεν είναι αυτά»? Η Εκκλησία στο Κολικόντασι, που μέσα της κρύβει τα λείψανα του Κοσμά του Αιτωλού, είναι ήδη η μισή χαμένη μέσα στη λάσπη από τις πλημμύρες του ποταμού. Ποιος μας εγγυάται ότι τα αμέσως επόμενα χρόνια η ορμή του ποταμού δεν θα καλύψει και το υπόλοιπο της Εκκλησίας, παρασύροντας μαζί και τα λείψανα όχι μόνο ενός Αγίου της Ορθοδοξίας, αλλά συγχρόνως και μάρτυρα του γένους μας? Ποιος θα φέρει άραγε τότε την ευθύνη του οριστικού χαμού? Τα λείψανα αυτά θέση έχουν εις το χωριό του που γεννήθη, στην πατρίδα του, που είναι η Ελλάδα εδώ κάτω, και εδώ εκήρυξε, εδώ εδίδαξε, σε όλα αυτά τα μέρη, στη Στερεά, στην Ήπειρο, σε όλη την Ελλάδα μπορεί να πει κανείς, στα Ιόνια νησιά. Οπωσδήποτε πρέπει να έρθουν τα λείψανα αυτά εδώ, στην Ελλάδα. Αρκετά καθυστερημένα, 200 τόσα χρόνια μετά το μαρτύριό του, αγιοποιήθηκε επίσημα από την Εκκλησία. Η αγιοποίησή του έγινε το 1961 από τον Πατριάρχη Αθηναγόρα. Ο λαός τιμά τον φτωχό Άγιο, χτίζοντας ναούς προς τιμήν του. Δεν θα ήταν ίσως υπερβολή αν λέγαμε ότι ο Κοσμάς ο Αιτωλός δεν πρέπει να τιμάται μόνο την ημέρα του μαρτυρίου του, αλλά να συνεορτάζεται μαζί με τους τρεις ιεράρχες για τη μεγάλη του προσφορά στην παιδεία του γένους.